Πούντο. Πούντο, παπα Χρήστο μας. Να πούμε καλημέρα. Καλημέρα! 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 Λοιπόν, καλημέρα και ας μη σας βλέπω εγώ. Θα χαμογελάσω με όλο το χαμόγελο σήμερα. Έτσι. Έτσι. Με όλο το χαμόγελο. Θα στείλω όλη μου την αγάπη, θα στείλω όλη μου τη χαρά, διότι κάπου διάβαζα προχθές ότι το χαμόγελο και η χαρά δίνουν χρόνια στον άνθρωπο. Αν θέλει κάποιος να ζήσει πολύ, πρέπει να χαμογελάει πολύ, να χαίρεται πολύ, να αδειάσει το μυαλό του πολύ, να γεμίσει την καρδιά του πολύ και να απολαμβάνει τη ζωή. Και ότι δεν μπορούμε πολύ μας να απευθυνόμαστε στο Θεούλη. Και ο Θεούλης ξέρει πολύ τα παιδιά. Ξέρει. Έτσι, ακριβώς όπως τα λέτε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε και σήμερα μαζί μας και όπως ανέφερα προηγουμένως είναι η τελευταία μας Τετάρτη για να κάνουμε μία μικρή διακοπή και να επανέλθουμε από Σεπτέμβριο. Ε, θα μας κάνετε παρέα και από Σεπτέμβριο. Ας περάσουμε ένα ωραίο καλοκαίρι τώρα και θα δούμε το Σεπτέμβριο. Τι θα δούμε. Αφήσουμε... Μη μου λέτε τέτοια, μη μου λέτε. Εγώ σας θέλω μαζί μας και από Σεπτέμβριο. Θα δούμε, έχει ο Θεός. Έτσι. Έχει ο Θεός. Και εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία αυτή την χρονιά. Περιμένω πάντα με λαστάρα την Τετάρτη να μιλήσω με όλη την Κύπρο. Είναι και για τη δικιά μου ψυχή και για τη δικιά μου καρδιά κάτι υπέροχο. Το ζω, το απολαμβάνω, το χαίρομαι. Είναι κάτι πολύ άμεσο και ζωντανό. Εύχομαι να κάνεις τέτοιες εκπομπές πάρα πολλά χρόνια ακόμη, διότι έχεις βρει το κουμπί να σκορπάς ομορφιά και χαρά στους ανθρώπους. Και νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, να σκορπάει ομορφιά και χαρά. Χαρά και ομορφιά. Έλεγε ο Γέρο Παΐσιος, όταν το ρώταγε καμιά φορά, «Γέροντα, τι να λέω στους ανθρώπους, τι είναι αυτό το οποίο πιάνει στους ανθρώπους?» Και η απάντησή του ήταν πάντα αφοπλιστική. Και έλεγα μέσα μου, «Είναι δυνατόν ένας καλόγερος να λέει αυτά τα λόγια?» «Αχ, παιδάκι μου», λέει, «ποιος ακούει τα κηρύγματα, ποιος ακούει ατελείωτες ομιλίες?» «Τι είναι αυτό, ρε Γέροντα, τότε που πρέπει να δώσουμε στον άνθρωπο?» Και η απάντησή του με τρεις λέξεις, «Ό,τι μπορείς να δώσεις, παιδάκι μου, με ένα χαμόγελο, ακριβώς, με ένα χάδι, ναι, και με μια αγκαλιά, δεν μπορείς να το δώσεις με όλα τα κηρύγματα του κόσμου». Ακριβώς. Χαμόγελο, χάδι, αγκαλιά. Ας το έχουμε υπόψη πρώτα οι γονείς στα παιδιά μας. Τα ξεχνάμε τα παιδιά μας. Ζουν γύρω μας. Και φοβάμαι ότι το μόνο που καταλαβαίνουμε από τα παιδιά μας είναι τα λάθη τους για να τους βάζουμε τις φωνές. Είναι τραγικό να ψάχνουμε τα λάθη των παιδιών μας και να μην ψάχνουμε τις αγωνίες τους, τα θέλω τους. Τι θέλουν κι αυτά από μας. Δώσαμε χάδι στα παιδιά μας. Δώσαμε και δίνουμε αγκαλιά. Δώσαμε και δίνουμε χαμόγελο. Ή όλα τα... Ό,τι μαύρα ζούμε έξω από την κοινωνία, προβλήματα, άγχη, δυσκολίες, τα διέξοδα, όταν μπαίνουν μέσα στο σπίτι, τα πετάμε πάνω στους δικούς μας ανθρώπους. Στη σύντροφό μας ή στα παιδιά μας ακόμα χειρότερα. Και κάνουμε το σπίτι μας κάτι αποκρουστικό που δεν το θέλει. Αν το παιδί φτάσει στο σημείο να μην θέλει το σπίτι του, είναι ό,τι πιο τραγικό μπορούμε να το χαρίσουμε. Γι' αυτό λοιπόν χαμογελάμε, λέει ο Χριστός, την ώρα που πήγαινε, που πήγαινε, έβλεπε το μαρτύριό του να έρχεται και έλεγε στους μαθητές, «Θέλω η χαρά ημών, η χαρά σας, να είναι πεπληρωμένη μέσα σας. Όχι απλά να υπάρχει, πεπληρωμένη, γεμάτη, τελείως, τίγια.
να ξεχυλίζει η χαρά. Να μην φοβηθείτε τώρα, λέει, από το μαρτυριό μου. Να μην δηλιάσετε και να έχετε αγάπη εν εαυτής. Μαζί σας, ο ένας με τον άλλο, να έχετε αγάπη. Ας τα ζήσουμε λοιπόν για αυτό το καλοκαίρι. Όμορφες μέρες. Ας πάρουμε, λέω σε κάποιους, ακούστε τώρα ένα πρακτικό. Δεν έχουμε καλές σχέσεις με το παιδί, γκρινιάζει, φωνάζει 14, 15, 16, 17, 18 χρονών. Πάρ' το μωρέ μια μέρα και πες του Γιώργο, πάμε να πιούμε ένα καφέ, πάμε να περπατήσουμε στη θάλασσα, πάμε να έτσι να ξεσκάσουμε, οι δυο σας. Και κάντε την εξής ερώτηση. Πες μου, ρε Γιωργάκη, τι παραπονέχεις από τη μαμά. Τι παραπονέχεις από τον μπαμπά. Αλλά όμως, για να αρχίσει τα παράπονα, μην του χωθούμε κατευθείαν. Τι λες μωρέ αυτό, τι λες εκείνο, άντε αυτό λάθος κάνεις, άντε εκείνο, κοίτα ένα το άλλο. Όχι. Χαμόγελο, υπομονή και αγάπη. Να πει όλα τα παράπονα του. Όλα όμως. Θα πετύχουμε ως γονείς αν μπορέσουμε από τα παιδιά μας και ακούσουμε τα παράπονά τους. Έχουν παράπονα. Όπως έχουμε και εμείς από αυτά. Αλλά εκείνη τη μέρα να μην πούμε εμείς κανένα παράπονο. Άλλη στιγμή να πούμε τα. Να του πούμε κιόλας. Κάποια στιγμή να πάμε μια βόλτα και να σου πω κι εγώ τα δικά μου παράπονα. Αλλά το παιδί αν μας πει τα παράπονά του και τα αγαπήσουμε και τα λάβουμε υπόψη, να δείτε μετά πόση αλλαγή θα έχει αυτό το παιδί στην συμπεριφορά. Γιατί η μαμά και ο μπαμπάς άκουσαν. Δεν γκρινιάζουν απλά. Δεν ακούγεται εκείνη η λέξη μέσα στο σπίτι. Δεν έχει σκάσε μωρέ. Μην μιλάς. Γιατί θέλω να ακούσω κάτι, να δω κάτι στην τηλεόραση. Γιατί είμαι κουρασμένος και κουρασμένη. Γιατί δεν σε γουστάρω. Αν καταλάβει το παιδί ότι δεν το γουστάρουμε. Είναι δυνατό. Είναι δυνατό. Γι' αυτό λοιπόν να ακούμε τα παιδιά μας και να ακούμε και αυτά που δεν μας λένε. Να τα πείσουμε με αγάπη, να μας πούνε. Και ό,τι μας πούνε να το αγαπήσουμε. Ξέρετε κάτι, από όλους τους ανθρώπους να αγαπήσουμε ό,τι μας λένε. Και τα λάθη τους. Και τα λάθη μας. Και τα λάθη όλων. Και έτσι γίνεται η ζωή μας τρεις ευτυχισμένη και τρεις χαρούμενη. Αλλιώς, όταν διεκδικείς το δίκιο σου, το δίκιο πολλές φορές είναι στεγνό. Λέω ένα παράδειγμα εδώ στον κόσμο που έρχεται. Ναι. Συνήθως έρχονται πολλοί για εξομολόγηση και τους λέω για δες τώρα πώς είναι οι δύο όψεις. Οι δύο όψεις. Η μία όψη είναι να σκέφτομαι και να λέω με κουράζετε, με βασανίζετε τέτοια ώρα που ήρθατε 2 το μεσημέρι και 3 το μεσημέρι και 9-10 το βράδυ. Αυτή είναι μία όψη. Και είναι το δίκιο μου. Το δίκιο μου είναι. Δεν θέλω να με βασανίζετε. Αλλά η άλλη όψη ποια είναι. Να πω, αχ τι χαρά. Ήρθαν καινούργιοι φίλοι μου. Ήρθαν καινούργιοι άνθρωποι να τους γνωρίσω. Να κάτσουμε μαζί και να τα πούμε. Και να χαρώ κι εγώ και να χαρούν κι αυτοί. Αυτή είναι η δεύτερη όψη. Έτσι. Δεν έχει δίκιο αυτή. Αλλά αυτή έχει τη χαρά. Είναι διαφορετική προσέγγιση. Η διαφορετική βέβαια, προσέγγιση που μπορείς να δεις μου. Τα πράγματα. Και εσύ κάνεις την επιλογή. Πάντα όλα έχουν δύο όψεις. Ακριβώς. Πάντα όλα έχουν δύο όψεις. Τη μια πλευρά και την άλλη. Να κοιτάμε την όμορφη όψη. Να κοιτάμε την όψη που βγάζει στη χαρά, στο ξέφωτο, στο φως, στις ωραίες σκέψεις. Και όσο θα μάθουμε τον εαυτό μας να κάνει ωραίες σκέψεις, τόσο θα γλυκαίνει η ζωή μας και μετά θα σκορπάμε και αγάπη και χαρά και ομορφιά και γλύκα και όλοι θα λένε θέλω να κάνω παρέα με αυτόν, θέλω να κάνω παρέα με αυτήν γιατί έχει θετική σκέψη. Αλλιώς αν είμαστε κακομύριδες, αν είμαστε
πάντα με τη μαυρίλα μέσα μας. Κανένας δεν θα μας θέλει. Ή θα μας θέλουν αυτοί που έχουν και αυτοί μαυρισμένη την καρδιά. Και θα ενώνουμε τα μαυρίσματά μας και τότε δεν θα μας σταματάει τίποτα. Μετά είναι ο ψυχίατρος. Μαυρίσματα πολλά μαζί, μετά είναι ο ψυχίατρος. Σίγουρα. Καλή του ώρα να είναι ο κάθε ψυχίατρος εκεί που είναι, αλλά να μην το χρειαζόμαστε όμως, παιδί. Γιατί γεμίζουμε και σκοτεινιάζουμε το μυαλό μας μαυρίλες. Έξω λοιπόν η μαυρίλες. Μέσα, χαμόγελο, χαρά, ευτυχία, ζωή, τρέλα, τρέλα, τρέλα. Και όποιος θέλει να μάθει τι σημαίνει τρέλα και πώς βγαίνει η τρέλα και πώς γίνεται η τρέλα, αυτή τουλάχιστον ελπίζω που μπορώ να τη διδάξω. Την τρέλα μπορώ το... Φαντάζομαι ότι το κατάλαβες μια χρονιά ολόκληρη. Εννοείται. Ότι την τρέλα την έχω, εντάξει. Όλα τα άλλα δεν τα έχω. Δεν τα έχω όλα τα άλλα. Αλλά την τρέλα έχετε έχω. Και πολλά πολλά άλλα. Έχετε και πολλά πολλά άλλα. Αλλά έχετε και αυτή την όμορφη τρέλα που μας αρέσει τόσο πολύ πραγματικά. Που μας γεμίζει όλο ελπίδα και αισιοδοξία, αυτή η τρέλα, αυτή. Αχ, μωρέ, αυτή η ελπίδα, έχω μία κολλητή μου ελπίδα και της λέω συνέχεια. Εσύ είσαι δίδαγμα και μόνο με το όνομά σου. Το όνομά σου σου διδάσκει, όπως και το δικό σου το όνομα διδάσκει. Έτσι είναι, ελπίδα, να έχουμε ελπίδα στον κόσμο, να δίνουμε, να σκορπάμε, άλλωστε... Ο Χριστός την ελπίδα ήρθε να μας δώσει, την αισιοδοξία, ακριβώς. Τη χαρά ότι Αυτός είναι γεμάτος αγάπη και έρωτα για μας. Λέει ο Άγιος Μάξιμος, λέει ο ομολογητής, τόσο πολύ λέει αγαπάει ο Θεός τον κόσμο, σαν τον μανιακό έρωτα, εκείνον τον έρωτα που... Τρελαίνεστε. Έτσι μας αγαπάει ο Θεός. Και εμείς αντί να τρέχουμε κοντά Του, βασανιζόμαστε μακριά. Και αντί εμείς οι παπάδες να λέμε λόγια αγάπης του Θεού, τον ζωγραφίζουμε το Θεό. Τιμωρώ, δικαστή, εισαγγελέα, χωροφύλακα. Έτοιμο να μας δικάζει συνέχεια. Ποιος Θεός μωρέ δεν να μας δικάζει συνέχεια. Αυτός που θυσιάστηκε για μας. Που τόσο μας αγάπησε που έχισε το αίμα του για μας. Ελάτε λοιπόν να βρίσκουμε μαζί το Θεό. Εξομολογώ, είμαι εδώ. Τώρα τον Ιούλιο βέβαια εξομολογώ μόνο τις Κυριακές μετά τη λειτουργία και γίνεται χαμός, αλλά δεν πειράζει. Από 1η Αυγούστου μέχρι 13 Αυγούστου θα εξομολογώ κάθε μέρα μετά τις παρακλήσεις, είναι 15 Αυγούστος και έχει ο Θεός, εδώ είμαστε. Με χαρά, με αγάπη, με αγκαλιά. Μεγάλη. Με αγκαλιά. Όπως αγκάλιασε ο πατέρας τον άσωτο γιο του όταν γύρισε. Αυτή την αγκαλιά τη χαρίζω σε όλους. Σε όλους. Σε όλους. Με την τρέλα μου μαζί. Παπα Χρήστο μου. Εγώ θέλω να σου πω προσωπικά ένα τεράστιο ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Για όλα αυτά που πρόσφερες στην εκπομπή μας, στους φίλους που μας παρακολουθούν και σε μένα προσωπικά. Για μένα είσαι πλέον ένας δικός μου άνθρωπος, ένας άνθρωπος που ξέρω ότι θα έχω σε όλη μου τη ζωή δίπλα. Αυτό το νιώθω. Είτε βγαίνουμε τηλεοπτικά μαζί, είτε δεν βγαίνουμε, στη ζωή μου θα σας έχω και το ξέρω. Αυτή είναι η σχέση λοιπόν, ζωής. Λοιπόν, την καινούργια χρονιά να κάνω μια πρόβλεψη. Βεβαίως. Την καινούργια χρονιά θα κάνουμε έναν υπέροχο γάμο.
με το γάμο. Την καινούργια χρονιά θα με παντρέψετε. Να το περιμένουμε τηλεθεατές. Θα έχουμε έναν υπέροχο γάμο και θα τον μεταδώσεις, φαντάζομαι, και live. Τι το καλό. Με συγκινήσατε τώρα. Ναι. Θα το κάνουμε. Όλα θα το κάνουμε μαζί. Όλα, δίπλα μου. Όλα να είναι όμορφα. Όλα να είναι καλά. Χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, χαλαροί. Σε ένα κομμάτι της ψυχής μας και της καρδιάς μας να υπάρχει ο Χριστούλης και η Παναγίτσα, και ξέρουν αυτοί πώς θα μας ομορφαίνουν τη ζωή και πώς θα μας στηρίζουν τις ώρες τις δύσκολες, πώς θα διπλασιάζουν τη χαρά μας και πώς θα μειώνουν τις λύπες μας και τις μαυρίλες μας. Ευχαριστώ και εγώ, μου έδωσες τόση χαρά να μιλάω μέσα από την υπέροχη εκπομπή σου. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Αυτό. Καλό καλοκαίρι, γιατί με μάθατε έτσι από την ημέρα που σας γνώρισα. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα κι εγώ. Και ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι να βλέπω την κάθε ώρα, την κάθε στιγμή, να τη χαίρομαι, να τη ζω. Αυτό. Αυτό. Τώρα θα ζήσουμε το καλοκαίρι μας, να είμαστε καλά, με χαρά, με τρέλα, με ελπίδα, με αγάπη, με αισιοδοξία, με χαμόγελο, με αγκαλιές πολλές, αυτά που μας έμαθε ο Παπα Χρήστος μας. Και θα τα λέμε. Στο επανειδήν. Σας αγαπάμε. Σας αγαπάμε. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά, καλά, καλό καλοκαίρι. Σας αγαπώ, σας αγαπώ, σας ευχαριστώ. Παπα Χρήστο μου, γεια σου. Γεια σου, Παπα Χρήστο μου. Με συγκίνησε, δεν θέλω και πολύ για να συγκινηθώ εγώ. Ο Παπαχρήστος πλέον είναι μέρος της καρδιάς μου, της ζωής μου. Φαντάζομαι και εσάς, ο αγαπημένος μου παππούλης. Σύντομες διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τη μαγειρική μας.